Καλημέρα. Σήμερα. κοντά μας. Να επιστρέψουμε λίγο στα της πολιτικής επικαιρότητα, στα της διαπραγμάτευσης και σε όλη αυτή την προσπάθεια που καταβάλει η ελληνική κυβέρνηση για την επίτευξη της περιβόητης συμφωνίας. Πλέον μετράμε μέρες, όπως και η ίδια η κυβέρνηση μετρά μέρες, θέλει να κλειστεί αυτή η συμφωνία, θέλει να έρθει ρευστότητα στη χώρα και επιδιώκει βεβαίω αυτό που υπενθυμίζει συνεχώ και ο Πρωθυπουργός, την έντιμη συμφωνία και από τις δύο πλευρές. Πού βρισκόμαστε, κοντά, Μακριά. Βρισκόμαστε κοντά στη συμφωνία. Ε, η συμφωνία αυτή χρειάζεται γιατί εξυπηρετεί τα συμφέροντα όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά και των δανειστών. Το κόστος μιας μη συμφωνίας είναι πολύ μεγάλο και για τους δανειστές. Ε, και λέω στον κόσμο να μην ακούει τις φοβέρες, τις απειλές, ε, ότι τα χάμα εμείς θα καταστραφούμε και οι άλλοι δεν θα πάθουν τίποτα, αν δεν υπάρχει συμφωνία. Επειδή ακριβώ το κοινό συμφέρον απαιτεί συμφωνία χρειάζεται για να ξεπεραστούν και οι τελευταίοι κόμποι οι πολιτικοί ηγέτες να αναλάβουν τις ευθύνε τους και με αμυβές υποχωρήσεις με κοινή λογική, με ρεαλισμό με τη δέουσα ευελιξία να εξασφαλιστεί μια συμφωνία που να είναι ρεαλιστική να επιτρέπει δηλαδή στην Ελλάδα να ανασάνει και να αναπτυχθεί mm -hmm. η οικονομία της και να είναι και βιώσιμη που σημαίνει να μην έχουμε μετά από δύο-τρει μήνε, φτού και από την αρχή, τα ίδια που τραβάμε πέντε χρόνια ω χώρα και ω κοινωνία. Που σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει έναν δρόμο, έναν οδικό χάρτη, όπου η Ελλάδα να αναλάβει να κάνει αυτά που πρέπει και που έπρεπε να έχει κάνει εδώ και δεκαετίε στη διοίκησή τη, στην οικονομία τη, στο φορολογικό τη σύστημα, την καταπολέμηση τη και τη διαφθορά, να γίνουμε πιο σοβαρή, αξιοσέβαστη και παραγωγική, όχι απικία χρέους, όχι κλωτσοσκούφη, και οι εταίροι μας να αναλάβουν την ευθύνη για να μπορούν να πάρουν πίσω τα χρήματα που μας έχουν δανείσει, να στηρίξουν την Ελλάδα σε αυτό τον οδικό χάρτη. Και το συντομότερο, όπως οι άλλες χώρες, να μπορούμε να δανειζόμαστε με λογικά επιτόκια από τι αγορέ να μην είμαστε με το χέρι απλωμένο. Εκτιμάται ότι αυτή τη στιγμή γιατί αυτή τη στιγμή το πλαίσιο είναι η συμφωνία της 20 η Φεβρουαρίου μέσα στην οποία προσπαθούν να κινηθούν οι δύο πλευρές και οι δύο πλευρές Εκείνη δίνουν ω σημείο αναφορά για τι όσε συζητήσει γίνονται αυτή τη στιγμή. Εκτιμάται ότι εμεί ό,τι ήταν να κάνουμε το έχουμε κάνει. Αυτό που λέει και ο Υπουργό Οικονομικών, έχουμε διανύσει τα τρία τέταρτα και το ένα τέταρτο πρέπει να το διανύσουν οι εταίροι. Είμαστε εντάξει εμεί. Κοιτάξτε, αυτό που έγινε χθε είναι μια σύσκεψη στο Μαξίμου, όπου ο Πρωθυπουργό μετά από Διαβούλευση με τον Οικονομικό Επιτελείο έδωσε εντολή στους διαπραγματευτές μας στο τεχνοκρατικό επίπεδο να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έτσι ώστε να βγει άσπρος καπνός. Σήμερα ενημερώθηκα ότι την Πέμπτη έχει προγραμματιστεί συνεδρία του Euro Working Group. Mm -hmm. Αυτό σημαίνει προθάλαμος για ένα Euro Group. Άρα βαίνουμε προς τα εκεί... Κή... Δεν πρόκειται να πω τίποτα για το περιεχόμενο των τελικών διαπραγματεύσεων, διότι δεν θέλω να δυσκολέψω την προσπάθεια που κάνει ο Πρωθυπουργό και το οικονομικό μα επιτελείο. Αυτό που θέλω να υπογραμμίσω είναι ότι είναι η ώρα και τη άλλη πλευρά να δείξει πραγματισμό και ρεαλισμό και να σα πω ότι σήμερα η Die που είναι ένα έγκυρο mm -hmm. γερμανικό α, έντυπο στην ηλεκτρονική της έκδοση, γράφει, στο και τη έκδοση. Γράφει ότι ενώ ο Σόιμπλε κάνει τα γνωστά. Μα λέει να φύγετε, να σα διώξουμε και να σα δώσουμε και λεφτά για να φύγετε, και μνημόνιο εξόδου. Η Μέρκελ, η Μέρκελ για λόγου και οικονομικού και πολιτικού και γεωπολιτικού δεν θέλει να φορτωθεί αυτή την ευθύνη και σημειώνει ότι ο Τσίπρα είναι ένα σοβαρό διαπραγματευτή. Mm -hmm. Αυτό τι σημαίνει, ότι πρέπει να διεκδικήσει, να διαπραγματεύεσαι, γιατί αλλιώ δεν πετυχαίνει τίποτα, αν λε ναι σε όλα εξ αρχή. Αλλά πρέπει να ξέρει και μέχρι πού σε παίρνει για να κλειδώνει τα όποια κέρδη και να πα παραπέρα. Και η κυβέρνηση βρίσκεται στου πρώτου τέσσερι μήνε μια τετραετού θητεία. Και είναι ανάγκη, με μια καλή συμφωνία, να στρέψουμε την οικονομία προ την ανάπτυξη. Εκτιμώ ότι αν υπάρχει συμφωνία, το δεύτερο εξάμεινο ε, τη ε, ε, χρονιά θα έχει σημαντικά θετικούς ρυθμούς ανάπτυξη και να βάλουμε μπροστά εκείνες τις αλλαγέ που χρειάζεται η χώρα στου τομεί που σα προανέφερα. Mm -hmm γιατί πέρα από τις ευθύνε των ξένων υπάρχουν και οι συστημικές παθογένειες. Δεν ήρθαν από τον ουρανό τα μνημόνια, τα έφερε μια κακή διακυβέρνηση δεκαετιών. Mm -hmm. Κύριε Παπαδημούλη, ε, θέλω να μείνουμε στην αισιοδοξία που διαμηνεί η κυβέρνηση και θεωρώ ότι ε, θα πρέπει όλοι ο καθένας από την πλευρά του να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός από τη στιγμή που μιλάμε και κυριολεκτικά για ώρες κρίσιμες, πόσο μάλλον για μέρες κρίσιμες. Παρόλα αυτά, αρκετά στελέχη, υψηλόβαθμα, υπουργοί, βουλευτέ της κυβέρνησης διατυπώνουν τη δική του άποψη γύρω από αυτή τη δόση του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Τη μεθ' επόμενη Παρασκευή, 5 Ιουνίου. Με στόχο πάντα την επίτευξη συμφωνία. Με στόχο βεβαίω το Eurogroup να γίνει και να ανάψει πράσινο φω, ώστε ο να αποδεσμεύσει χρήμα και να είμαστε συνεπεί παραμένουμε οι περισσότεροι, θέλω να πιστεύω, ε, συντονισμένοι ω προ αυτό. Εάν δεν έρθει όμω χρήμα, εάν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν απελευθερωθεί η ρευστότητα. Τι γίνεται. Κοιτάξτε, κυρία Μπουσδούκου. Μέσα στον Ιούνιο υπάρχουν ανάγκε και για τη λειτουργία του κράτου και την πληρωμή μισθών και συντάξεων και ανάγκε εξυπηρέτηση παλαιότερων δανείων. Όλοι γνωρίζουν και η ελληνική κυβέρνηση και ο ελληνικό λαό και οι δανειστέ μα ότι εκ των πραγμάτων, δεν είναι αν θέλουμε, εκ των πραγμάτων τα γεγονότα και οι αριθμοί λένε ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλε αυτέ τι υποχρεώσει. Και επιπλέον το τρέχον πρόγραμμα, την αλλαγή του οποίου διαπραγματεύεται η κυβέρνηση την ώρα του τερματισμού του, τελειώνει στο τέλο Ιουνίου. Άρα. Οι επόμενες μέρες είναι οι μέρες αποφάσεων εκ των πραγμάτων. Δεν είναι αν θέλουμε ή δεν θέλουμε. Δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε όλες τις ανάγκες ταυτόχρονα. Αυτό πιέζει για συμφωνία, όχι μόνο την ελληνική πλευρά, αλλά και τους δανειστές, γιατί επαναλαμβάνω ότι το κόστος μιας μη συμφωνίας είναι πολύ μεγάλο. Άρα αυτό που λένε διάφορα στελέχη μας δεν είναι εκβιασμός, είναι επισήμαση μιας πραγματικότητας που υποχρεώνει τους πάντες να τρέξουν για να βγει λευκός καπνός. Και αυτή την ώρα, αν, ήθελα, αν μπορώ να κάνω μια έκκληση, mm -hmm. είναι ώρα για δουλειά και χαμηλούς, σοβαρούς τόνους. Ευθύνης από όλους. Όσοι δεν μετέχουν στη διαπραγμάτευση, τουλάχιστον να μην την δυσκολεύουν και αυτό αφορά και όσους έχουν διαφορετική γνώμη. Mm -hmm. Είτε είναι κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν είναι η ώρα μιας ας πούμε, έξαρσης της ψηφοθυρίας. Έχουν καιρό να κρίνουν, να επικρίνουν, να αντιπολιτευθούν. Mm -hmm. Ε, ούτε επίσης στο εσωτερικό μας είναι η ώρα της έξαρσης των τόνων γύρω από τις διαφορετικές απόψεις. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αυτό δεν είναι είδηση για το ΣΥΡΙΖΑ, Φενή. αλλά έχουμε μια συλλογική δημοκρατία η οποία οδηγεί σε αποφάσεις και οι αποφάσεις μας δεσμεύουν όλους. Και την ώρα, να πω μια φράση ναι, ναι. ακόμη, την ώρα που είναι φανερό πια ότι τα συμφέροντα που δεν, δεν χάρηκαν καθόλου από την νίκη και την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λισομανούν κυριολεκτικά είτε για την πτώση της κυβέρνησης, είτε για τη διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει όλοι μας να περιφρουρούμε, ανεξαρτήτως διαφορετικών απόψεων, τη συνοχή της, του ΣΥΡΙΖΑ, τη συνοχή της κυβέρνησης και την αποτελεσματική της ε, παρέμβαση. Mm -hmm. Αφορά αυτό που λέτε ενδεχομένω τι τοποθετήσει που έχουμε ακούσει, κύριε Παπαδημούλη, όπω για παράδειγμα του Παναγιώτη Λαφαζάνη ή τη Προέδρου τη Βουλή, τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Είμαι βέβαιο ότι και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης που είναι από τα συνειδητικά στελέχη του χώρου μας και η Ζωή Κωνσταντοπούλου που είναι ένα από τα νέα και αξιόλογα ε, στελέχη του χώρου μας δεν πρόκειται να τραβήξουν, όσο και θα το ήθελαν αυτό οι αντιπαλοί μας το χαλί κάτω από τα πόδια του Πρωθυπουργού, δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα που θα ευνοήσει είτε το σενάριο τη σύντομη αριστερή παρένθεση, είτε την πτώση τη κυβέρνηση, είτε τη διάσπαση του κόμματο. Όσοι ποντάρουν σε τέτοιε εξελίξει θα διαψευστούν. Μάλιστα. Ε, θέλω στη συνέχεια να επιστρέψουμε σε αυτό το, το το μέτωπο, γιατί αρκετοί το χαρακτηρίζουν. Θα ήθελα να ακούσω στη συνέχεια και την τοποθέτησή σα, αν είναι ή όχι ένα μέτωπο στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, ένα παράλληλο μέτωπο στο οποίο θα πρέπει και εκεί να ανταποκριθεί ο Πρωθυπουργό. Γιατί από το πρωί ακούμε και πάλι για κάλπε.